Γεια σας. Ρόκου Ήρα από το Σωματείο Ηθοποιών. Στη Γενική Γραμματέας, έτσι. Ναι. Θα προσπαθήσω να μην επαναληφθώ, αν και δυστυχώς δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε κάποια ζητήματα, όπως το γεγονός ότι είναι λυπηρό πραγματικά το να αντιμετωπίζεται ο πολιτισμός και εμείς οι άνθρωποι του πολιτισμού σαν φόντο στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Είναι πραγματικά ένα πολύ λυπηρό ζήτημα, γιατί δεν μας επιτρέπει αυτό το πράγμα να επιτελέσουμε το έργο μας, δεν επιτρέπει στον ίδιο τον πολιτισμό να ανθίσει και δεν επιτρέπει ουσιαστικά και σε κανέναν να απολαύσει το πολιτισμό που του αξίζει. Μία πλευρά αυτή. Μία δεύτερη πλευρά, είπαν και οι συνάδελφοι, ότι ο χώρος μας δεν είναι τώρα σε αυτή την κατάσταση. Είναι πολλά χρόνια. Είναι πολλά χρόνια και είναι μια κατάσταση που είναι νόμιμη, καθόλου νόμιμη. Δεν είναι ότι παρατυπούν οι εργοδότες μας. Ένα τρίτο, καταλαβαίνω ότι εδώ πέρα είναι γνωστό το ποια είναι η κατάσταση των καλλιτεχνών εν μέσω κορονοϊού και πανδημίας, και αυτό μας κάνει και περήφανος, αν θέλετε, γιατί οι δικές μας κινητοποιήσεις και οι δικές μας διεκδικήσεις έκαναν γνωστή την κατάστασή μας. Ωστόσο, δεν ξέρω πόσο είναι συνειδητή η κατάστασή μας. Αν είναι μάλλον βαθιά συνειδητό το γεγονός ότι θα πεινάσουμε τον επόμενο χρόνο. Θα είναι φοβερά δύσκολο για τον κλάδο μας. Τώρα, σε κάποια επιμέρους ζητήματα, είναι αλήθεια ότι είναι μια θετική κίνηση αυτή που γίνεται και θα ανακουφίσει πολλούς συναδέλφους. Λοιπόν, είπαν και οι συνάδελφοι, νομίζω ότι τα διαδικαστικά μπορούμε να τα συζητήσουμε. Έχουμε καταθέσει άλλωστε και συγκεκριμένα αιτήματα. Δεν μπορώ να μην επαναλάβω το κομμάτι εισοδηματικά κριτήρια για το πώς θα επιλεγούν οι παραστάσεις, οι παραγωγές που θα γίνουν κτλ. Να εξασφαλιστούν δηλαδή εργασιακά όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, να δοθεί προτεραιότητα στη ΣΑΜΚΕ και στη ΣΚΙΝΣΕΠ. Λοιπόν, και δεύτερον, αλλά πιο σημαντικό, θα ήθελα να πω να θίξω το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Διότι μέσα μιλάει το σχέδιο, βάζει live streaming, βάζει ψηφιακές... ποιες είναι οι λέξεις? Ψηφιακά μέσα κτλ. Λοιπόν, στο τελευταίο ΦΕΚ που κατατέθηκε, με βάση το «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός», αναγκαστικά, για να μπορέσεις να προσληφθείς, παραχωρείς τα πνευματικά σου δικαιώματα. Όχι για 5 χρόνια. Παραχωρείς τα πνευματικά σου δικαιώματα για πάντα, με ένα εφάπαξ ποσό, και μετά ο παραγωγός τα δανείζει στο Υπουργείο για 5 χρόνια. Άρα εσύ χάνεις οποιοδήποτε δικαίωμα σε ένα επιπλέον εισόδημα και οποιοδήποτε δικαίωμα πάνω στο έργο σου. Αυτό που εσύ με το αίμα σου και τον ιδρώτα έχεις παράξει. Αυτό είναι ζήτημα το οποίο πρέπει να προσεχθεί. Δεν γίνεται. Ο κλάδος δηλαδή και με αυτό το ζήτημα έχει ξεσηκωθεί. Έχουμε και κινητοποιήσει την Τετάρτη με αιχμή αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.